Γέμισε χαρά και αισιοδοξία και ελπίδα το στούντιο. Έπρεπε η εικόνα, έπρεπε να ξεκινήσουμε κατευθείαν με κοντινό πλάνο για να δει και ο κόσμος τι τρυφερές ψυχές έχουμε σήμερα εδώ και τα λαντούχα νέα παιδιά μουσικού. Τα καμάρια μας ήρθανε. Τα καμάρια μας από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδας και καλωσορίζουμε και την κυρία Ελένη Τιτήρλα για μία ακόμη φορά, υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της ΩΝΕ και σολίστ βέβαια. Λέω κυρία Τιτήρλα τα καμάρια μας γιατί επειδή έχω παρακολουθήσει συναυλία με τη ΩΝΕ και πραγματικά έχω μείνει έκπληκτη. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιδιά λίγο κλέβουν και την παράσταση ακριβώς. Από εσάς τους σολίστ σε κάποια σημεία. Το δικαιούνται όμως. Το δικαιούνται, έτσι, ναι. Έτσι. Αυτό που γίνεται μέσα στην Συμφωνική, όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, και το οικογενειακό, αλλά και η ομαδικότητα, η συνέπεια που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους, είναι κάτι το ξεχωριστό. Το οφείλουμε σε πολλούς παράγοντες βέβαια, αλλά τα παιδιά είναι το κύριο, η κινητήριος δύναμη, να το πω έτσι. Να γνωρίσουμε λίγο τα παιδιά, πώς τα λένε τα παιδιά, από πού ήρθανε, γιατί έχετε μέλη και από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ναι, βέβαια. Ακριβώς. Έτσι δεν ακριβώς. Είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι η έδρα της Συμφωνικής Ορχήστρας. Έχουμε την Μίνα Αμανατίδου και τον Ηλία Ναχμία. Και η Μίνα πόσο χρονών είναι? Μίνα μου πόσο χρονών είσαι, παιδί μου? 9, ε. Και ο Ηλίας? 13. Λοιπόν, αυτό που με εντυπωσιάζει στην επαφή μου με παιδιά που ασχολούνται με τη μουσική είναι ότι πραγματικά έχουν μια απίστευτη συνέστηση της πειθαρχίας και της υπευθυνότητας. Ακριβώς. Δηλαδή είναι ζωγραφισμένοι στα πρόσωπά τους και σημειολογικά στον τρόπο ακόμη που κινούνται ή στέκονται όρθιοι. Ακριβώς. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικό σε κάποιον που δεν το έχει προσέξει, αλλά η μουσική θέλει μεγάλη πειθαρχία τελικά. Ακριβώς έτσι είναι, γιατί καταβάλουμε ουσιαστικά την ψυχή μας. Βγαίνει μέσα από τον κάθε χαρακτήρα και άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με τη μουσική, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η μουσική καλλιεργεί το πνεύμα. Θέλει μεγάλη προσπάθεια, μεγάλη πειθαρχία για να επιφυληθούμε αρχικά στον εαυτό μας, γιατί ουσιαστικά προβάλλουμε τον εαυτό μας. Είναι ένας πρωταθλητισμός και αυτός. Ακριβώς. Βέβαια, πίσω από τις κάμερες είναι οι γονείς, να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις μικρές ηλικίες, όπως είναι και η Μίνα, δεν είναι εύκολο ένα παιδί και λίγο πιο μικρά που είναι όταν αρχίζουν τη μουσική, ενώ μπορεί να το θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι οι γονείς είναι αυτοί που το διαισθάνονται και επιμένουν τα παιδιά να συνεχίσουν να ασχολούνται. Γιατί τα παιδιά πολλές φορές έτσι λειτουργούν παρορμητικά. Επομένως, οφείλεται και στους γονείς που καμαρώνουν και δικαίως καμαρώνουν. Που επενδύουν. Φυσικά. Που επενδύουν, καμαρώνουν... επενδύουν στις τάσεις που έχει το παιδί τους, όποιες και αν είναι αυτές. Γιατί υπάρχουν και γονείς που για οποιοδήποτε λόγο, από στερεότυπο θες, από προκατάληψη θες, από δικά τους αποθυμένα θες, ενώ βλέπουν ότι το παιδί τους μπορεί να εξελιχθεί κάπου, το αποπροσανατολίζουν, το πάνε αλλού. Αυτό είναι, δεν νομίζω ότι γίνεται πάντα εσκεμένα. Απλώς πολλές φορές δεν έχουν και τον τρόπο ή και την κατεύθυνση να μπορέσουν να δώσουν τις... Έτσι, οι ρίζες στα παιδιά. Να μιλήσουμε λίγο με τη Μίνα, που είσαι και πολύ γλυκιά. Δεν νομίζω να έχεις τρακ. Εσύ τώρα έχεις παίξει και μπροστά σε πολύ μεγάλο κοινό, έτσι δεν είναι? Γιατί και εγώ σε έχω ακούσει. Ωραία. Πόσα χρόνια παίζεις βιολί? 3. 3, ε. Μάλιστα. Δεν είναι και πάρα δύσκολο πολλά όμως για την απόδοση. Βιολί. Θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα μουσικά όργανα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πώς στράφηκες στο βιολί? Γιατί, ας πούμε, δεν επέλεξες να παίξεις κιθάρα, να μάθεις να παίζεις κιθάρα ή να παίζεις πιάνο? Συνήθως τα κοριτσάκια πιάνο επιλέγουν. Όταν ήμουν μικρή έβλεπα πολύ κλασική μουσική. Και ας πούμε μου άρεσε πάρα πολύ το βιολί. Και έτσι το επέλεξα. Τώρα και... ποια μαμά, τώρα δεν μπορώ να μιλήσω για τους γονείς. Εσείς είστε η μητέρα της, έτσι. Ποια τώρα μαμά, η μαμά σε αυτό, αυτό είναι επένδυση που βιολί, κάνει η μαμά όταν ένα μικρό κοριτσάκι πριν τα 9, είναι 9, για να λέω όταν ήμουν μικρή σημαίνει πριν τα 5. Τώρα αυτό οφείλεται στη μαμά συνήθως και συγχαρητήρια. Ένα παιδάκι πριν τα 5 να έχει επαφή με την κλασική μουσική, να παρακολουθεί συναυλίες, να βλέπει είτε σε CD, έτσι, είτε ζωντανά, είτε. Και ο μεγάλος της παρέας. Και ο μεγάλος να μας πει, βέβαια. Πόσα χρόνια παίζεις? Ηλίας. Ναι. Πόσα χρόνια παίζεις εσύ, Ηλία? Από την ηλικία των 4,5 άρχισα να παίζω. Α, μικρός κι εσύ, πολύ μικρός. Ναι. Εκεί και ακόμη πιο δύσκολο στα αγόρια, ένα αγόρι τώρα πρώτη δημοτικού να ασχοληθεί με το βιολί, ούτε καν πρώτη δημοτικού. Από μικρός πήγαινα με τους γονείς μου σε διάφορες συναυλίες.
Όταν λέμε να θέλουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουμε όλοι μαζί και στο Μέγαρο σε εκδηλώσεις, σε συναυλίες και μου λένε εμένα έχεις αγόρι, τι το πας το παιδί στις συναυλίες, μα δεν παίζει ρόλο. Αυτά τα στερεότυπα είναι... Έτσι. Αυτό βέβαια να πούμε, να κάνουμε μια παρένθεση, οφείλεται και βέβαια και στον καθηγητή που έχουν τα παιδιά τα συγκεκριμένα. Και τα συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα και πούμε το όνομα, ναι. Είναι η κυρία Ειρήνη Ντράγνεβα, η οποία είναι και καθηγήτρια στο κρατικό οδείο και είναι και η καθηγήτρια ουσιαστικά στο τμήμα εγχόρδων στη Συμφωνική, γιατί υπάρχουν τα φυτώρια που εκπαιδεύουμε τα παιδιά. Και τους έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο έργο που κάνει. Μάλιστα. Τα συγχαρητήρια λοιπόν να αποδώσουμε. Συνήθως, επειδή πολλοί γονείς που μας ακούνε, ο πρώτος τρόπος για να μάθει το παιδί σου μουσική, συνήθως οι πιο πολλοί δηλαδή, γιατί μας βλέπουν και στην περιφέρεια, επιλέγουν ένα δημοτικό οδείο, γιατί είναι αυτό που είναι πιο κοντά στο σπίτι, στη γειτονιά. Μετά, πώς μπορεί ο γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του έχει ταλέντο, ξεχωρίζει και να προσπαθήσει δηλαδή να κάνει ένα κόπο παραπάνω και σε χρήματα και σε αποστάσεις για μαθήματα και όλα αυτό αυτά. Αυτό είναι ουσιαστικά με την, σε συνεργασία από την και εμπειρία συνεννόηση σας το λέω, με ναι. τον καθηγητή ουσιαστικά. Ναι. Αν θέλει να προωθήσει το παιδί και να εξηγήσει ακριβώς στους γονείς ποιες είναι οι δυνατότητές του, τι μπορεί να κάνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες που μπορούν να δοθούν στα παιδιά, αρκεί να το θέλουν τα ίδια. Μάλιστα, να μην πιέζουμε τα παιδιά. Η μουσική είναι κάτι που βγαίνει από μέσα τους, λοιπόν. Εσείς έχετε ακροάσεις στη Σόνα και γι' αυτό το λόγο είστε εδώ, για να σας γνωρίσουμε. Μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες για τον κόσμο που μας ακούει σε όλη την Ελλάδα, έχει φυσικά. Έχει πάρει παράταση ούτως ή άλλως μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να μπαίνουν στο επίσημο site της Συμφωνικής Ορχήστρας. Υπάρχει ειδική φόρμα που συμπληρώνουν την αίτηση και από εκεί και πέρα δίνονται πληροφορίες που τώρα, μπορούν... Διαλέγετε τους καλύτερους. Υπάρχει μια διαδικασία οντισιών, έτσι. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει επιτροπή, επιλέγουμε τα παιδιά. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, για να μην αγχώσουμε και τον κόσμο και τα παιδιά, δίνεται η ευκαιρία, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρές ηλικίες ουσιαστικά. Οπότε δεν θέλουμε να τους κόψουμε και τα φτερά. Βέβαια. Και από ποιες περιοχές έχετε μέλη? Έχουμε. Και από την Κομωτινή, θυμάμαι. Από Κρήτη μέχρι Κέρκυρα και από Κέρκυρα μέχρι Εύρο. Κομωτινή. Και πώς συναντιέστε όλα αυτά τα παιδιά, πώς συναντιέστε? Κάθε Σάββατο έχουμε εδώ την έδρα μας. Έρχονται τα παιδιά με δικά τους έξοδα. Όπου εδώ, σε αυτή την περίπτωση, να ευχαριστήσουμε και την Αντιπεριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο ώστε τα παιδιά να μπορούν μέσω ΚΤΕΛ να, δωρεάν, να ταξιδεύουν δωρεάν. Αυτό είναι πολύ θετικό. Όπως και μέσω του ΟΑΣΤ που μας κάνουν μια χορηγία με εισιτήρια και μπορούν εκτός να μετακινούνται. Εκτός από τώρα, τέλος πάντων, ναι. Αλλά αυτό είναι σημαντικό για το ΚΤΕΛ, έτσι. Μπράβο. Έτσι, γιατί βέβαια από την Κρήτη παίρνουν και πλοίο. Αλλά... Βεβαίως, αλλά φανταστείτε ότι όλο αυτό το ταξίδι που κάνουν τα παιδιά και συναντιόμαστε εδώ κάθε Σάββατο στη στρατηγική σχολή. Στον γύρο του κόσμου, στον γύρο της Ελλάδας για τη Σόνα. Εκεί φτάσαμε. Το γεγονός ότι έρχονται με αυτόν τον τρόπο που περιγράψατε από όλη την Ελλάδα παιδιά, καταδεικνύει το πάθος που έχουν αυτά τα παιδιά για τη μουσική, το πάθος που έχουν να εξελιχθούν, έτσι, να δείξουν τη δουλειά τους στον κόσμο και αυτή η δουλειά, αυτός ο κόπος, να είναι και μια ηθική ανταμοιβή. Δηλαδή, γιατί ουσιαστικά δεν κερδίζουν κάτι άλλο, μια ηθική ανταμοιβή κερδίζουν. Ναι, αλλά το χειροκρότημα και η συνέντευξη. Ναι, αυτό το χειροκρότημα για τους γονείς είναι σημαντικό. Πραγματικά. Και ευχαριστούμε και όλο αυτό το κοινό που ακολουθεί τη Συμφωνική και Ορχήστρα αγαπάει, και εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και εκτός Θεσσαλονίκης. Όπως είπατε, και οι γονείς οι οποίοι είναι αρρωγοί και είναι ουσιαστικά πίσω από τις κάμερες. Είδαμε λίγο κάτι κλειστές έτσι ματιές πήραμε από τους γονείς εδώ που χαμαρώνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια ξανά πάρα πολύ. Τι να πω. Είμαστε μια οικογένεια. Τώρα, είστε μια οικογένεια και αυτό φαίνεται. Ναι. Από τα στατιστικά τα δικά σας, έτσι χονδρικά τώρα, φαντάζομαι θα είναι η εκτίμησή σας. Οι περισσότεροι γονείς έχουν μουσική παιδεία των παιδιών που συμμετέχουν στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος. Και ναι και όχι. Είναι, να σας το πω, 50-50. Ναι. Γιατί είναι αισιόδοξο. Γιατί, φυσικά είναι αισιόδοξο, γιατί πολλοί άνθρωποι, όπως σας είπα και πριν, δεν έχουν τη δυνατότητα ή τη γνώση να κατευθύνουν κάπου το παιδί τους. Οπότε ψάχνουν κάπως μόνοι τους και μετά μαζί κάνουν αυτό και το... Και γιατί και στην περιφέρεια δεν έχουν επαφή, δεν μπορούν εύκολα να είναι κοινό, να δουν ζωντανά συναυλίες, συμφωνικές ορχήστρες και όλα αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταία κλείνω να σας δώσετε και αυτή τη λεπτομέρεια πριν πάμε έτσι σε ένα μουσικό απόσπασμα, κομμάτι που μας ετοίμασαν τα παιδιά. Πού μπορούμε να σας βρούμε ένα τηλέφωνο σταθερό, για τον κόσμο δηλαδή που θέλει να σας βρει για τις ακροάσεις? Μπορούν να μπουν στο επίσημο site της Συμφωνικής Ορχήστρας και όλες τις πληροφορίες της εκεί και τα τηλέφωνα. Πρέπει τα παιδιά να έχουν κάποιο επίπεδο,
δηλαδή δέχεστε από ένα επίπεδο και πάνω. Αναλόγως πώς και σε τι ηλικία βρίσκονται. Ας δηλώσουν συμμετοχή. Μπράβο. Και να μην αγχωθούν. Δεν υπάρχει λόγος. Αγχώνεστε, δηλώστε συμμετοχή. Όχι. Μπορεί το παιδάκι σας να είναι τρίχρονο, τετράχρονο, να έχει ένα ταλέντο το οποίο... Είναι από 8 έως. Από 8. Ναι, γιατί είναι σε πολύ πολύ μικρή ηλικία και ίσως να μην μπορέσουν να προσαρμοστούν. Σωστά. Τα μικρότερα. Σε μια συναυλία σας όμως είχατε παρουσιάσει ένα πολύ μικρό παιδάκι. Προφανώς ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κουμπάκης, όχι, είναι κανονικά μέλος της Συμφωνικής, είναι 10 ετών. Εντάξει, μάλιστα. Η πιο μικρή μας ήταν η Μίνα. Τώρα μεγαλώνει και η Μίνα. Ολόκληρη κοπέλα θα γίνει. Τι θα ακούσουμε, να μας πει η Μίνα και ο Ηλίας, τι θα ακούσουμε. Ποιο κομμάτι ετοιμάσατε. Θα παίξουμε ένα ντουέτο για βιολί από τον Φιόκο, Ιταλό συγγραφέα. Ωραία, σας ακούμε. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, Μπράβο. Το συγκεκριμένο άκουσμα από το βιολί δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Ναι, είναι από τα πιο αισθαντικά μουσικά όργανα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκινηθεί κανείς με τον ήχο του βιολιού, της βιόλας, του βιολοντζέλου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γενικώς τα έχορδα έχουν αυτή την αίσθηση. Βέβαια. Και ειδικά όταν το ακούσα από μικρά παιδάκια, τους βοήθησε πάρα πολύ η καθηγήτριά τους να ετοιμάσουν αυτό το κομμάτι και κόπιασαν πολύ τα παιδιά. Να ξαναπούμε το όνομα της καθηγήτριας για να στείλουμε συγχαρητήρια έτσι και να την ευχαριστήσουμε κι αυτή. Είναι η κυρία Ειρήνη Ντράγκνεβα. Ωραία. Την ευχαριστούμε πάρα. Και ωραία. Όλη αυτή η σοβαρότητα πάντως συνοδεύεται έτσι με το βιολί και την απόδοση του ήχου. Τα παιδιά δηλαδή έχουν και εκφραστικότητα. Μα όλο αυτό πηγάζει από το μαέστρο τους, τον Ευάγγελο Ραμπαλέ. Συγχαρητήρια στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος, η οποία ξεκινά ακροάσεις προκειμένου να εντοπίσει. Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ακριβώς. Επιδιώκοντας να εντοπίσει ικανά μουσικά φιντάνια. Νέα ταλέντα. Νέα ταλέντα που θα κατακτήσουν το κοινό. Μπορούμε να κλείσουμε με κάτι ακόμη. Η τελευταία κουβέντα είναι μουσική, είναι των παιδιών. Ακριβώς. Και αμέσως μετά διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παιδιά. Τι θα μας παίξετε τώρα? Λέγεται Κωνσταντίνο νούμερο 1 από τον Χριστόσκο, ένα βουλγάρο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.